Λοιπόν, Κρήτη σήμερα και Τρίτη. Και τι έχει Κρήτη σήμερα? Έχει λοιπόν, κάτι καλό για να κάτσει ο κόσμος να μας δει? Καταρχήν έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αχα. Νομίζω είναι ήδη εδώ η έκπληξή μας. Θα πάμε τώρα σε ένα λεπτάκι ευθύς αμέσως. Mm-hmm. Νομίζω θα χαρούν όλοι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που όλοι μας τον έχουμε αγαπήσει, μας έχει συγκινήσει, μας έχει δώσει τεράστιες χαρές. Δεν θα πω άλλα. Εμένα μου είπε προηγουμένως ότι άμα δεν ξέρεις πόσα χρυσά και πόσα χάλκινα έχει, δεν θα σου απευθύνει το λόγο καθόλου. Ωραία, σου απαντώ αμέσως. Έχει 3 χρυσά και 1 χάλκινο. Παιδιά, δεν γίνεται όμως. Είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που το έχει. Μα δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε τώρα εκπομπή με την Πάπυρος Λάρους Μπρετάνικα. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή... Κοίταξε, ή κάνουμε προετοιμασία ή δεν κάνουμε. Μα δεν γίνεται όμως. Πύρος Δήμας είναι στο στούντιο. Είναι στο στούντιο και εγώ λέω να πάμε κατευθείαν. Φυσικά. Να μην περιμένει. Αλλάζουμε τη ροή της εκπομπής και πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πόσο μεγάλη μας χαρά, πόσο μεγάλη μας τιμή. Χαίρομαι, καλά είστε. Δική μας χαρά, καλά είμαστε. Εσείς? Εγώ θα ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Όπα. Μόλις έμαθα τη δίκη παροδία του κυρίου Μπελέρη. Ναι, βέβαια. Η εισαγγελία προσπάθησε να κατασκευάσει τα πιστήρια και δυστυχώς ήταν μια προαποφασισμένη δίκη. Είναι άδικη όλη αυτή η απόφαση, όλη αυτή η παροδία που συμβαίνει στην, για την υπόθεση Μπελέρη. Θεωρώ ότι για μας, τους βορειοπυρώτες και τη μειονότητα της Αλβανίας, ότι ο αγώνας συνεχίζεται και ελπίζουμε στο μέλλον σε μια δίκαια δίκη. Βέβαια. Αν δεν κάνουμε λάθος, αποφασίστηκε να φυλακιστεί για 2 χρόνια, επιβλήθη ποινή φυλάξης. Δυστυχώς, δυστυχώς. Mm-hmm. Στον εκλεγμένο δήμαρχο. Στον εκλεγμένο δήμαρχο, δυστυχώς. Και σε μια στιγμή, κύριε Δήμα, που για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, έχει μιλήσει ξεκάθαρα υπέρ φυσικά του εκλεγμένου δήμαρχου. Όχι μόνο ο κύριος Χινάς, και το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση και το. Έχουν γίνει δηλαδή όλες οι ενέργειες, αλλά δεν θέλω να πω πολλά τώρα αυτή τη στιγμή. Απλά ήθελα να ενημερώσω το κοινό για πολύ την καλά απόφαση, το κάνετε, εννοείται. Για την άδικη απόφαση αυτή. Πάντως φαίνεται ότι εκεί το καθεστώς του Εντιράμα δεν αλλάζει η άποψη, παραμείνει αμετακίνητος αυτή τη, και στη δική του έτσι, θέση, θεώρηση των πραγμάτων. Εντάξει, πολύ καλά κάνετε όμως και το αναφέρατε, κύριε Δήμα. Λοιπόν. Έχουν μπλέξει οι Αλβανοί με την υπόθεση Μπελέρη, είχε πει ο Μαργαρίτης Χινάς στην Κρήτη TV το Δεκέμβρη. Το θυμάμαι, ναι. Το θυμάσαι? Βέβαια. Έχουν μπλέξει. Τώρα... Θα δούμε τη συνέχεια. Ο αγώνας συνεχίζεται. Για μας ο αγώνας συνεχίζεται. Ναι, και μιλάμε για έναν άνθρωπο εκλεγμένο, έτσι. Ακριβώς. Θα το ξανατονίσουμε αυτό που είπες, Μέρη. Εκλεγμένο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στο... Αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Βρεθήκατε στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, πήγατε σε σχολεία, συναντηθήκατε με τους αιρετούς, τους δήμους. Ταξίδι στην Κρήτη παντού. Όμορφα, όμορφα. Πάντα η Κρήτη είναι μέσα στην καρδιά μας. Από το 1991 που έρχομαι στην Κρήτη, για προετοιμασία τότε με την εθνική ομάδα. Όπα, μισό λεπτάκι, 1991. Ναι, ναι, ναι. Άρα κάνετε προετοιμασία πριν... Στα Χανιά, στα Χανιά, πριν την Ολυμπιάδα του 1992, πριν ξεκινήσουμε και κάνουμε αυτή την πορεία. Πατήσαμε τα πόδια μας εδώ. Άρα ήταν γουρλίδικη η Κρήτη. Βραχήκανε τα πόδια μας εδώ. Για το πρώτο μετάλλιο. Έτσι, έτσι. Ωραίο. Έτσι. Τι να πω. Χαίρομαι που βλέπω νέους ανθρώπους, βλέπω παιδιά σε σχολεία, έφηβους. Mm. Πιστεύω ότι και τις τελευταίες μέρες ήμουνα στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα για ομιλίες με παιδιά για τη βία στα γήπεδα και εκτός γηπέδων και εντός σχολείου και εκτός σχολείου. Δυστυχώς, το έχω πει πολλές φορές και λέω το ίδιο πράγμα, αλλά θέλω να επαναλαμβάνομαι. Είναι ωραίο να επαναλαμβάνεις. Πρέπει να το ακούμε όλοι μας και να το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι περάσαμε μια δεκαετία δύσκολη της κρίσης, κοπήκαν πολλά χρήματα για τον αθλητισμό, για ομοσπονδίες, για σωματεία. Χαλάσαν τα γήπεδα, τα υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, δεν τα προσέξαμε. Είτε σε σχολεία το ίδιο, δεν έχουν τις εγκαταστάσεις που πρέπει, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που πρέπει. Κοπήκαν ώρες γυμναστικής, σταματήσαμε, κόψαμε τα αθλητικά σχολεία, είχαμε και 2 χρόνια COVID.
Και όπως λέει ο σοφός λαός, ό,τι σπείρεις στερίζεις. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, φυσικά, και από τον κύριο Αργενάκη και από τον κύριο Βρούτσι και τώρα από τον κύριο Πυριακάκη επανέρχονται τα αθλητικά σχολεία και ώρες γυμναστικής περισσότερες στα σχολεία, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα και έχουμε υποχρέωση στη νέα γενιά που πέρασε τόσα πολλά τα τελευταία 10 χρόνια να τα στηρίξουμε και να τα βοηθήσουμε, γιατί πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο εκπαιδεύει τη νέα γενιά και να αγωνίζεται και να παλεύει και να σέβεται και τον εαυτό του και τον διπλανό του. Μας είπατε ότι κάνετε προετοιμασία το 1991 στα Χανιά, εν ώψη της Ολυμπιάδας τότε του 1992. Τώρα, σήμερα, εν έτη 2024, οι υποδομές στα Χανιά, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, είναι σε καλύτερο επίπεδο, είναι στο ίδιο, είναι σε χειρότερο επίπεδο, κύριε Δήμα? Κοιτάξτε, έχει εγκαταστάσεις που είναι σε καλό επίπεδο, έχει όμως εγκαταστάσεις που ήδη από ό,τι ξέρω, με το καινούριο πρόγραμμα Ταμεία Ανάκαμψης, ο κύριος Βρούτσης έχει προχωρήσει για την βελτίωση τους, είτε στα Χανιά, είτε στο Ηράκλειο, είτε γενικά στην Ελλάδα. Πάντως, τα τελευταία χρόνια, κύριε Δήμα, δεν βλέπουμε πια επιτυχίες στην άσκηση. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν βλέπετε. Ότι δεν βλέπετε. Γιατί επιτυχίες υπάρχουν. Έχουμε τη Χανιώτισσα τη Στρατουδάκη, τη Μαρία τη Στρατουδάκη, η οποία ήδη έχει κάνει παγκόσμιο ευρωπαϊκό ρεκόρ και έχει βγει πρώτη στην Ευρώπη στις πέδες. Έχουμε επιτυχίες από την Γεωργοπούλου και την Καρδαρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις γυναίκες. Έχουμε στους εφήβους τον Λαμπρίδη, ο οποίος έχει επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο, στους εφήβους. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα, έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα ακόμα. Απλά πιστεύω ότι ο αθλητισμός, όπως είπα, μετά το 8, το 2008, έφαγε πολλές σφαλιάρες. Γιατί υπήρχε η κρίση, αλλά θεωρώ ότι σε κρίσεις, στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, έπρεπε να δώσουμε περισσότερο για να στηρίξουμε τους νέους. Βεβαίως. Μήπως χρειάζεται και να το δούμε λίγο διαφορετικά και σε επίπεδο σχολείων, κύριε Δήμα, να δούμε πώς μπορούμε εμπράκτως να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τον αθλητισμό. Δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχουν και άλλα μοντέλα στο εξωτερικό. Υπάρχει και το αμερικάνικο μοντέλο. Επειδή ζω τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, τα 7 χρόνια εργάζομαι εκεί ως τεχνικός διευθυντής στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία. Έχουν το σχολικό αθλητισμό, δεν έχουν το σωματιακό αθλητισμό. Έχουν καθαρά, έχουν 2 ώρες γυμναστική καθημερινή. Διαλέγουν άθλημα και βάσει του αθλήματος που επιλέγουν, κάνουν κάθε μέρα 2 ώρες γυμναστική και προπόνηση συγχρόνως, δηλαδή στο άθλημα που επιλέγουν. Είτε γυμναστική, είτε άρση βαρών, πια έχει μπει και η άρση βαρών στο σχολικό αθλητισμό τους. Υπάλληλοι υπήρχε. Το στίβος υπήρχε, το φούτμπολ το αμερικάνικο, αλλά είναι καθημερινά στο σχολείο σαν πρόγραμμα κανονικά, σαν προπόνηση. Αντί να πάει σε ένα σωματείο και να γυμναστεί για 1-2 ώρες, το έχει στο σχολείο ως ώρες γυμναστικής. Τώρα, και είναι πολύ ωραία, καθημερινή. Καθημερινή, όχι μία φορά την μια στη χάση και μία στη φέξη. Και άμα την κάνεις. Και η ώρα που μπορούν να αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, και με blue jean και με μπότες. Ναι, χρυστά και τη φόρμα από πάνω για να είμαστε εντάξει, μην πάρουμε την απουσία. Τώρα, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό. Θα ζητήσω να κάνετε μια έτσι αντιαστολή το ελληνικό σύστημα με το αμερικάνικο. Δεν έχουμε επιλέξει τι αθλητισμό θέλουμε και αν θέλουμε να στηρίξουμε τον σωματιακό ή το σχολικό. Αλλά όλα μαζί θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είχαμε ένα πολύ ωραίο σχέδιο παλιά, το οποίο είχαμε και σχολικό αθλητισμό. Απλά θεωρώ ότι ήταν ο γυμναστής που ερχόταν με ειδικότητα στην άρση βαρών δεν ήταν με ειδικότητα της βαρών, ήταν με ειδικότητα ποδοσφαίρου. Και δεν είχα εγώ σαν ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία, τον έλεγχο για να τον βαθμολογήσω αυτόν. Το είχε το Υπουργείο, που σημαίνει ότι κάναμε τη δουλειά μας, τακτοποιούσαμε ανθρώπους χωρίς να προσφέρουμε αυτό που πρέπει και στα παιδιά και στο άθλημα. Βέβαια, μήπως στην Ελλάδα δεν κάνουμε και σωστή, έτσι, δεν έχουμε και κριτήρια να δούμε και το κάθε παιδί, αν τον ενδιαφέρει ο αθλητισμός, σε ποιο άθλημα τελικά έχει κλείσει για να το καλλιεργήσει. Διότι γίνεται έτσι ένα τσουβάλιασμα, κύριε Δήμα. Ήδη οι ομοσπονδίες κάνουν παρουσιάσεις σε σχολεία, δηλαδή η Ομοσπονδία της Αζβαρών το κάνει χρόνια αυτό. Κάνουμε παρουσιάσεις, βλέπουμε παιδιά, τα οποία
είναι και ταλέντα, φαίνονται τα ταλέντα στην Άρση Βαρών. Εγώ μπορώ να καταλάβω ποιο είναι ταλέντο και ποιο όχι. Κατευθείαν, με μία μετρήση. Ναι, 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 μπορείς να δεις τις κλειδώσεις, μπορείς να δεις τις κινήσεις, τις γωνίες του, μπορεί να δεις την ελαστικότητά του. Φαίνεται ένα παιδί που κάνει η Άρση Βαρών. Το θέμα είναι να υπάρχει και επιθυμία και να υπάρχει και το σωματείο αντίστοιχα δίπλα σε αυτό το σχολείο ή στη γειτονιά του ή, ή στην περιοχή του. Είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουμε και προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε και το άθλημα ψηλά, γιατί και το άθλημα δέχτηκε μεγάλο πόλεμο. Αλλά σίγουρα μας επηρέασαν όλα αυτά και τώρα έχουμε βγάλει λίγο το κεφάλι πάνω από το νερό και προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα. Εσείς πάντως καταφέρατε να το κάνετε mainstream το επάγγελμα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι από τα πόλη. Δηλαδή, αν δεν ήσουν από ποδοσφαιριστής και άντε και λίγο μπασκετμπολίστας, στα υπόλοιπα δεν υπήρχαν. Ναι, δυστυχώς. Και κάποια στιγμή βάλατε παντού την Άρση. Εντάξει, Άρση Βαρών ήμασταν τυχεροί τότε, γιατί ήταν οι συγκυρίες. Ήταν οι συγκυρίες, παιδιά που προσωπικά ξεκίνησα την Άρση Βαρών 7,5 χρονών και το λέω και καμαρώνω. Με σκουπόξυλο. Μην νομίζω ότι σήκωνα 200 κιλά από τα 7,5. Άρα δεν μετράνε μόνο οι υποδομές. Μετράει και η ανθρώπινη θέληση. Εγώ αυτό λέω και στα παιδιά, ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Όταν αγαπάς κάτι και το θέλεις πάρα πολύ, πρέπει να προσπαθείς, πρέπει να κάνεις όνειρα, να βάζεις στόχους και να προσπαθείς. Και ας μην το πετύχεις. Ας κάνεις την προσπάθεια όμως. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείς, να αγωνίζεσαι. Πάντως νιώθουμε όλοι, νομίζω, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι υπήρξε μια εποχή που μεσουρανούσε και η Άρση Βαρών και ο Στίβος στην Ελλάδα. Είχε τεράστια πέραση. Ο οποίος επιστρέφει όμως, τώρα με το Δεσδόγλου. Ναι. Βλέπουμε ότι και ο Στίβος έχει υποστεί, δηλαδή έβλεπα προχτές τον Ντουβαλίδη, ας πούμε, 34 χρονών, έπαιζε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένας... Εντάξει, και εγώ όταν σταμάτησα ήμουν παππούς για το άθλημα και ο Ντουβαλίδης είναι σε αυτήν την ηλικία που είναι παππούς θεωρείται για τον άθλημα. Που σημαίνει ότι για να αγωνίζεται ένας παππούς σαν τον Ντουβαλίδη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι από πίσω. Περνάει και ο Στίβος στην κρίση του, ευτυχώς υπάρχει ένας Τεντόγλου και ο Κάραλης. Αλλά πέρα από αυτό δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να δούμε περισσότερα παιδιά, περισσότερους νέους να αγωνίζονται, να φέρνουν μετάλλια. Εύχομαι φέτος που είναι 20 χρόνια από το 2004 η Ολυμπιάδα στο Παρίσι, να τα παιδιά να μας φέρουν περισσότερες επιτυχίες και γιατί όχι και πολλά μετάλλια. Την ίδια ώρα βεβαίως και βήματα, τα γήπεδα είναι γεμάτα. Δηλαδή και τώρα αν πάμε μια βόλτα στο Παγκρίτιο για παράδειγμα ή στο στάδιο της Ελευθερίας, είναι γεμάτα από στιβίστες, από ανθρώπους που αθλούνται. Συμφωνούμε. Απλά αυτά τα παιδιά θέλουν και κίνητρα, θέλουν και βλέπουμε τα παιδιά ξεκινάνε, φτάνουν μέχρι τα 18 τους, παίρνουν τα μόρια να μπουν σε μια γυμναστική ακαδημία. Και σου λέει, εγώ τι θα κάνω τώρα, θα πάω να σπουδάσω, να κοιτάξω να... Επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι, ή θα πάω να κάνω προπόνηση για να πετύχω ένα μετάλλιο ή κάπου. Και διαλέγουν φυσικά το δρόμο των σπουδών, την τακτοποίησή τους σε μια θέση σε ένα σχολείο και... Την ασφάλεια. Την ασφάλεια, ναι. Δεν υπάρχει το κίνητρο και το μέτρο που υπήρχε. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ελπίζουμε στο μέλλον σιγά σιγά, χωρίς ακρότητες, για να μην πάμε από τη μία στην άλλη πλευρά, να τα κάνουμε σωστά και να υπάρχει σωστός βηματισμός. Έτσι. Πάμε λίγο και στο κομμάτι της βίας και της οπαδικής και της σχολικής βίας, διότι υπάρχει και αυτό, κύριε Δήμα. Εσείς τώρα είχατε και στην Κρήτη την ευκαιρία να πάτε σε αρκετά σχολεία, να δείτε μαθητές και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς τα βλέπετε όλο αυτό το φαινόμενο της σχολικής βίας, να ξεκινήσουμε από εκεί, πριν πάμε στην οπαδική βία. Το εξήγησα πριν με δύο λόγια. Απλά, η μάνα μου και ο πατέρας μου ήμασταν δύο αγόρια και οι δύο αρχιβαρίστες. Πήγαμε στο σχολείο, πήγαμε στην προπόνηση. Λέει η μάνα μου, συγχωρεμένη, δεν κατάλαβα πότε πέρασαν τα παιδιά μου εφηβεία. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ μυαλό. Είναι σημαντικό να είναι τα παιδιά μέσα στα γήπεδα και όχι έξω από αυτόν και να τα σπάνε. Αυτό θέλουμε. Τα παιδιά να κάνουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής. Είναι απλά. Ένα και ένα κάνουν δύο, δεν κάνουν 10. Δεν είναι τελικά τόσο πολύπλοκο. Όχι, δεν είναι πολύπλοκο. Δεν είναι καθόλου πολύπλοκο. Κίνητρα, τα παιδιά χρειάζονται κίνητρα. Εγκαταστάσεις, προπονητές. Στο σχολικό αθλητισμό, όπως είπαμε πριν, στο σχολείο να κάνουν τη γυμναστική τους περισσότερες ώρες.
να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά, να δώσουμε το τυράκι ώστε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Λοιπόν, θα το αλλάξω τώρα. Τώρα το γυρίζει. Αγρίεψε. Για το τυράκι και το σκέφτηκα. Αγρίεψε. Εσείς τώρα σιγά σιγά. Κάνω δίαιτα. Ναι, θα αφήστε το τώρα αυτό. Αυτό εννοείται. Μια γραβιέρα κρίτσι εδώ, αυτό εννοείται. Θα πηγαίνει δίαιτα. Με μέλι ή χωρίς μέλι. Με ό,τι θέλετε. Με όλα πάει. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασία. Ξεκινάμε. Προεκλογική προετοιμασία. Έχουμε ευρωεκλογές. Α, εννοείται για το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι. Είναι μακριά ακόμα. Μακριά ακόμα. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει έτσι μια περιραίως ατμόσφαιρα και μια δική σας είναι θέληση. Μια όμορφη ατμόσφαιρα, όντως. Γενικά περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Ναι, και σήμερα έβρεξε λίγο, αλλά γενικά έχει λιακάδα. Εγώ να πω, για να έχω εκφράσει την επιθυμία μου, να είμαι στο Ευρωψηφοδέλτιο, στον Πρωθυπουργό και περιμένω την απόφαση του. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα παραπέρα. Δεν νομίζω ότι είναι καθαρά απόφαση του Πρωθυπουργού και έχουν γίνει συζητήσεις, έχετε κάνει. Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι έτσι που μπορούσα να πω περισσότερο. Mm-hmm. Έχω εκφράσει την επιθυμία μου και είναι καθαρά στο χέρι του Πρωθυπουργού. Εντάξει, εσείς σεβαστό, δεν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Μα είναι δυνατόν. Ναι. Mm-hmm. Βέβαια, εμείς να πούμε, γιατί μας αρέσει να διαβάζουμε και δημοσιεύματα. Ναι, εσείς οι δημοσιογράφοι. Σας εμφανίζουν ως κλειδωμένη την υποψηφιότητά σας με τον Καλάζιο. Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω την απόφαση του Πρωθυπουργού. Ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία. 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 Και αν η απόφαση του Πρωθυπουργού, θα πάρουμε τώρα το σενάριο αυτό, είναι ναι στον πυροδήμα, που κάτι μου λέει ότι θα είναι ναι στον πυροδήμα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Μπορείς να θέλω να προκαταβάλω τον Πρωθυπουργό δεν και μπορώ, τίποτα. Δεν μπορώ να μιλάω με εικασίες αν και πώς και τι. Ωραία. Και σε περίπτωση, γιατί θέλετε να μπείτε στην Ευρωβουλή? Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο από αυτούς που είναι ήδη μέσα ή από αυτό που προσφέρετε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Τι είναι ο πυροσοδή μας? Θέλετε να αρχίσω επίθετα τώρα. Βέβαια. Βέβαια. Ορίστε. Αυτά είπες. Με ξεκίνησες την εκπομπή. Πολύ ωραία. Τρία χρυσά, ένα χάλκινο, αθλητής, πετυχημένος. Σύμβολο. Προπονητής στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία, τεχνικός διευθυντής, αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, αθλητισμός. Αυτό θέλει να αλλάξει ο κ. Δήμος. Το κομμάτι που ξέρει πολύ καλά. Φυσικά υπάρχει το κομμάτι της. Της Βόρειο Ηπείρου, υπάρχει το κομμάτι του ελληνισμού εκεί, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο και το θεωρώ υποχρέωσή μου απέναντί τους, ώστε να έχουμε κι εμείς μια φωνή εκεί. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαι ο πρώτος Βορειοϋπειρώτης μετά από Ηπειρώτης, Βορειοϋπειρώτης τώρα, έγινε Βόρειος Ήπειρος μετά, γιατί Ήπειρο ήμασταν. Που μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 100 χρόνια και το είχα για πολύ καμάρι και το έχω για πολύ καμάρι. Σε δύσκολους καιρούς, πολύ δύσκολους καιρούς, περάσαμε τώρα, το Κοινοβούλιο είναι παιδική χαρά σε σχέση με τότε, με Χρυσή Αυγή, με... Τώρα όμως μας δίνετε και την πάσα. Όχι. Μην το βαραίνετε το κλίμα, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, Κοινοβούλιο, πολύ καλά, θητεία λοιπόν στο Κοινοβούλιο. Βουλευτής ο Πύρος Δήμας, αλλά με το ΠΑΣΟΚ 2012-2015. Και θα σας ρωτήσει κανείς, γιατί λοιπόν τώρα αλλάζετε έτσι πολιτικά, μιλώντας στρατόπεδο, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Κοιτάξτε να δείτε, θα το πάω αλλού, ότι οι ιδεολογίες περίπου είναι στην ίδια ευθεία. Πιστεύω ότι με τη Νέα Δημοκρατία είμαι πιο κοντά στις απόψεις. Και σίγουρα πιστεύω στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που τον ξέρω και χρόνια, δεν τον ξέρω από χτες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλουμε φτυγές, είναι σαφέστατος. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, γιατί το βαρύναμε πολύ, παιδιά. πάμε στα επόμενα. Στα επόμενα. Next, θέλετε. Που λένε, next. Στο χωριό μου. Ωραία, next. Λοιπόν, στην Αμερική σε ποια πόλη μένετε? Μένω στο Σικάγο, αλλά η Ομοσπονδία είναι στο Colorado Springs. Έμεινα και εκεί 1,5 χρόνο. Έχει μπόλικο κόσμο Έλληνες εκεί. Στο Σικάγο πάρα πολλούς Έλληνες. Είναι καλά, το Greek Town είναι απίστευτο. Έχει τα πάντα όλα. Μόνο αντικριστά δεν έχει. Είναι στενάχωρο. Δεν έχει και καλό καιρό. Είναι η πόλη των ανέμων, δεν βγαίνει. Είναι όταν φυσάει και έχει κρύο είναι και λίγο. Έχει αυτό, δεν βγαίνει έξω. Το χειμώνα είναι tragic.
Λοιπόν, το Σικάγο τώρα, εντάξει, στην Αμερική βεβαίως είναι αλλιώς οι αναλογίες, αλλά το Σικάγο με το Μιλγουόκι δεν είναι και τόσο μακριά. Το Γιάννη Αντετοκούμπο τον έχετε δει από κοντά? Πώς δεν τον έχω δει. Έχω ανεβάσει και story στο, και φωτογραφίες στο Instagram και νιώθω, πώς να το πω, πολύ περήφανος που και ο Γιάννης έχει την Ελλάδα μέσα του, το έχει αποδείξει άλλωστε. Είναι από μόνος του ένα Υπουργείο Τουρισμού στην Αμερική. Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα, λόγω του Γιάννη. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είναι πολύ έτσι, ένα παιδί με σέβεται την οικογένειά του, τη μάνα του, τον συγχωρεμένο τον πατέρα του. Είναι της οικογένειας, έχει σεβασμό προς όλους και όταν πήγα να του ζητήσω φωτογραφία, ήρθε και έκατσε σε μια καρέκλα δίπλα, πιο χαμηλή από μένα, για να είναι στο ίδιο ύψος με μένα, να μην είναι ο ψηλός ο Γιάννης. Ήταν πολύ έτσι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Εκ μέρους και έλεγε στους άλλους, ξέρετε ποιος είναι αυτός? Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν της Ελλάδας. Έχει τρία χρυσάκια, ένα χάλκινο. Και έλεγα εγώ, μόνο τρία. Πάντως χαιρόμαστε, γιατί και εσάς τώρα που σας γνωρίζουμε από κοντά. Και εμείς βλέπουμε... το ίδιο λέγαμε προηγουμένως. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Όχι, βλέπουμε πραγματικά ανθρώπους που ενώ έχουν τεράστια καριέρα και τώρα εντάξει κάνουμε πλακίτσα να το χαλαρώσουμε, αλλά τρία χρυσά παιδιά και ένα χάλκινο έτσι είναι, δηλαδή... Και παρόλα αυτά είστε ένας άνθρωπος έτσι πολύ προσινής, προσγειωμένος, όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι το άθλημα που πατάς καλά στη γη για να... Ναι, αυτό. Τα κιλά και... Ελάτε τώρα, δεν νιώσατε κάποια στιγμή, όταν όντως ήσασταν mainstream, παίζατε παντού, ήσασταν παντού, δεν νιώσατε λίγο ότι είσαι star, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο... Ναι, όχι, να ούτε σου τόσο πω, επειδή θεωρώ ότι η ζωή είναι μια ρόδα που γυρίζει και μια είσαι πάνω, μια είσαι κάτω, πάντα ήμουνα και σίγουρα βοήθησε και η οικογένειά μου πάνω σε αυτό. Με στήριξε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και ο Άγγελος Αναστασία, αλλά και η... το περιβάλλον της οικογένειάς της, δηλαδή οι αδερφές της, η μάνα της, δηλαδή ήταν δίπλα μου, είχα το κεφάλι μου ήσυχο όταν έφευγα για προετοιμασίες, 9 μήνες το χρόνο προετοιμασίες. Ήταν δίπλα στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου, ένιωθα ασφάλεια ότι η οικογένειά μου είναι καλά, έχει ανθρώπους δίπλα της που τη βοηθάνε και αυτό με στήριζε και εμένα, ξέρεις, η ψυχολογία είναι πολύ μεγάλο πράγμα σε έναν αθλητή που έχει μια οικογένεια μεγάλη. Τότε είχα τρία παιδιά, μετά απέκτησα και τον Νικόλα το 2009. Αλλά παίζουν όλα ρόλο και σίγουρα η οικογένεια σε κρατάει και προσγειωμένο και αυτό. Δηλαδή η Αναστασία, η συγχωρεμένη μου, έλεγε, κοίταξε να δεις, Ολυμπιονίκης είσαι έξω. Όταν περνάς σε αυτή την πόρτα είσαι μπαμπάς, είσαι ο πύρος της οικογένειας, δεν είσαι Ολυμπιονίκης. Και έπαιρνα και τα σκουπίδια και πήγαινα, πετούσα και τα σκουπίδια και έκανα τις δουλειές σπιτιού. Βοηθούσα και εγώ όσο μπορούσα με τα παιδιά και... τόσα παιδιά πολλά... Ότι... εντάξει. Καλά, εκεί εντάξει, ανθρώπινα πράγματα, άλλαζα και πάμπερ. Ναι, μια φορά έστειλα, θυμάμαι. Ξύπνησε το πρωί και είχε ένα γιατρό να πάει, τώρα οδοντίατρος, δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να πάει να κάνει εξετάσεις πρωί-πρωί, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, θα δώσει το παιδί στο σχολικό και αντί να βγάλω την πιτζάμα, να βγάλω το πάμπερ, να βάλω καινούριο πάμπερ, να τον βάλω παντελόνι, έβαλα πιτζάμα, πάμπερ, παντελόνι. Ναι, ναι, ναι. Τον έστειλα στον παιδικό όλο αυτό και με πήρε ο κύριος Δημήτρης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, μα αλλά ποιος τον άλλαξε? Εγώ, κύριε Δημήτρη. Δεν ασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό? Τα παιδιά μου κάναν τον αθλητισμό τρόπο ζωής. Αυτό. Δεν προσπάθησα ποτέ να τα πιέσω στο κομμάτι αθλητισμός ή προαθλητισμός. Αν μου το ζητούσε κάποιος, σίγουρα θα τον στήριζα και θα ήμουν δίπλα του πάνω σε αυτό. Δεν το ζήτησαν, όχι. Εντάξει, τα παιδιά μου αποφασίσανε να σπουδάσουν και αυτό ήταν και το... και η επιθυμία η δικιά μου, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα αυτή τότε, ούτε και με την Αναστασία αυτό αποφασίσαμε να πάνε να σπουδάσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Northwestern η Ελένη, ο Βίκτορ στο Yale, τώρα είναι στο Berkeley, η Μαρία στο Λογιόλα, επιστήμες, σπουδές, ωραία πράγματα, βέβαια μακριά, 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 λίγο μακριά και αυτό με στεναχωρεί λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι που δεν κάνατε και θα θέλατε να είχατε κάνει? Κοίταξε, έκανα τις σπουδές μου στην Παιδαγωγική Αθηνών, τελείωσα δάσκαλος το 2010, ναι, πολύ αργά.
Οπότε δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Απλά αποφάσισα μετά το 4, ας πούμε, το 2-5 να γραφτώ στην παιδαγωγική και να τελειώσω το 2-10. Ναι, ήταν ωραίο έτσι συνέστημα και είχε πολύ γέλιο πάντως. Όταν έμενα στην τάξη και εγώ ήμουνα 34-35 χρονών και εκεί είχε. Αυτό λέτε, ή όταν έμενα στην τάξη και ήμουν ο πύργο μα. Πώς σας έβλεπα, ναι. Τώρα νομίζω ότι. Ναι, εντάξει, πείτε την αλήθεια. Δεν μπορεί, δεν σας έβλεπα με λίγο δέος. Συγγνώμη κιόλα. Νομίζω ανθρώπινο είναι. Εμένα έβλεπαν στα 40 που έμενα για να κάνω. Και νομίζαν ότι είμαι κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι. Δεν σου έχω πει, μη λες ηλικίες. Γιατί καλέ. Για χαρά δεν είναι. Στην εφηβεία είναι τώρα. Στην εφηβεία. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε όμορφη κουβέντα. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάμε την γραβιέρα, βέβαια. Με μέλι. Με ό,τι θέλει. Θα σας δούμε, φαντάζομαι. Σύντομα. Το καλοκαίρι. Πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι. Για διακοπές, ναι, εδώ θα έρθω διακοπές. Θα με δείτε. Το έχουμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία, αν θα είστε στο Evropes for Delta. Αν θα είστε. Και πάντα επιτυχία σε ό,τι διαλέγετε να κάνετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα, κύριε Δήμα. Να είστε καλά. Πήρατε την Ελλάδα στις πλάτες σας σε πολύ δύσκολους καιρούς και τη σηκώσατε ψηλά. Και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και με τις οικογενειακές εξομολογίες του Πύρου Δήμα μπορούμε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε. Πάμε.